Πού είστε, αγαπητοί? Κάτι κανείς. Καλά. Καλώς μας ήρθες πάλι. Καλώς σας βρήκα. Με μεγάλη χαρά, όπως ξέρετε. Εμείς να δεις πόσο χαρά, γιατί ξέρουμε πόσο φίλος της πόλης μας είσαι. Και της πόλης του φεστιβάλ. Και ωραία, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά πιο αυτά. Βέβαια. Μεγάλη χαρά. Όλα εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Κόσμος έρχεται, προφανώς όσες θέσεις είχαμε έχουν διατεθεί, υπάρχει εδώ και μόνο εδώ, για όλες τις παραστάσεις. Και κάστρο και τέτοια. Πας στο αύριο. Ναι, ναι. Σε πάντα όλα. Εντάξει. Θα είναι full πρόγραμμα. Η καρδιά του σύγχρονου χορού χτυπάει στην Καλαμάτα από σήμερα για τις επόμενες 10 μέρες. Μια Καλαμάτα που έχει φορέσει τα καλά της, έχει φορέσει τα γιορτινά της, καθώς υποδέχεται το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που ακτινοβολεί σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος, εν μέσω πανδημίας, καταφέραμε να υλοποιήσουμε το φεστιβάλ, αλλά δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε υλοποιήσει χωρίς τη στήριξη της ηγεσίας του Υπουργείου. Γι' αυτό θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον Υπουργό, την κυρία Λίνα Μερδόνη, και βέβαια να ευχαριστήσω τον Νικόλα Γιακομανολάκη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού, που είναι πραγματικά φίλος της πόλης μας. Το λέω και το εννοώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα στην Καλαμάτα για το 27ο πλέον φεστιβάλ, ένα διεθνές φεστιβάλ με διεθνή αντίκτυπο, το οποίο και πέρυσι με πολύ δύσκολες συνθήκες έγινε, και όχι μόνο έγινε, αλλά πέτυχε και φέτος. Πάλι περιμένουμε πάρα πολλά και είμαι βέβαιος ότι η ποιότητα θα είναι και πάλι εξαιρετικά υψηλή. Η Καλαμάτα είναι ένας ουσιαστικά κόμβος πολιτιστικός για την Πελοπόννησο και όχι μόνο. Θεωρούμε και πιστεύουμε πάρα πολύ και στη δουλειά που έχει κάνει ο Δήμος Καλαμάτας, αλλά πιστεύουμε και στις προοπτικές που έχει η πόλη, με βασικό σημείο αναφορά στο χορό, αλλά όχι μόνο. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Δήμο και θα είμαστε πάντοτε αρρωγοί σε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται στην πόλη. Νιώθετε φίλος της πόλης, όπως σας αποκαλείτε? Δεν νιώθω, είμαι φίλος της πόλης. Θα υπάρχει στήριξη και προς το Διτεθέ, γιατί τα Διτεθέ το τελευταίο διάστημα είναι... Υπάρχει, βεβαίως, υπήρχε και πέρυσι και φέτος έκτακτη επιπλέον στήριξη. Αύριο έχουμε ραντεβού και με τον διευθυντή του Διτεθέ και εννοείται ότι πάντοτε σε όλες τις επισκέψεις κοιτάμε συνολικά το πολιτικό αποτύπωμα και όλες τις επιμέρους πολιτικές δράσεις για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Και να πω κάτι ακόμα, ότι σε επίπεδο διοικητικής οργάνωσης δημοτικών επιχειρήσεων πολιτισμού, η Καλαμάτα και το μοντέλο που έχει είναι ένα από τα πρότυπα της Ελλάδας, το οποίο επιθυμούμε και να το αναπαράξουμε και αλλού. Για 10 μέρες με πολλές παραστάσεις. Το δικό μας θέμα είναι συγκίνηση, διαρκώς συγκίνηση μαζί μόνοι. Μια θεματική που μιλάει για τη σημασία της κοινότητας και το ρόλο του κάθε προσώπου μέσα αυτή. Διακαμία παραστάσεις. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει αυτές τις sold out, τις περισσότερες. Μην ξεχνάμε το χορευτικό ραντεβού στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Σε 9 η ώρα ξεκινάει από αύριο. Έχουμε την εναλλακτική σκηνή του Μεγάρου Χορού και το αμφιθέατο του Κάστρου Καλαμάτας. Ευχαριστώ πολύ όλους. Να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. X enters from stage left. Move slowly backwards with feet and hands placed on the floor. Z enters from stage right, facing the audience, with knee and hands placed on the floor. They both follow continuous square routes in opposite directions. They pause. They continue.
Z enters from stage right. Moves fast, facing the audience, with knee and hands placed on the floor. Stops center stage. Bounces from one arm to the other. X continues moving in a slow pace. Rewinds, pauses, continues. Crosses in front of Z. Z stands. Swings body, leg and arms back and forth. They continue.